Ρώμη, αμφιθέατρο του Κολοσσέου, φόρο Ρωμάνο. Βλέπουμε μπροστά μας το Κολοσσέο στη Ρώμη. Άρχισε να χτίζεται το 72 μετά Χριστό. Ιδρυτής αυτοκράτορας Βεσπασιανός. Έχει 80 εισόδους και χωρούσε 55.000 θέατες και γινόσανται μέσα οι θηριομαχίες. Το Κολοσσέο, όπως το βλέπουμε το βράδυ, με τα παράθυρα, δεν μπορούσα να το πάρω όλο γιατί γίνονται επισκευές στο Κολοσσέο. Και πάλι το Κολοσσέο και ιδρυτής είναι ο Βεσπασιανός και αμέσως βλέπουμε δίπλα στο Κολοσσέο είναι η αψίδα, το θριαμβευτικό τόξο του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αφιερώθηκε στον Μεγάλο Κωνσταντίνο το 315 για την επιτυχία της νίκης του επί του Μαξεντίου και έγινε αυτοκράτορας. Έχει χρησιμοποιηθεί υλικό για την κατασκευή της αψίδας από άλλα κτίσματα της Ρώμης και εδώ φαίνεται ο κόσμος και η αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Στα μετάλλια επάνω είναι οι σκηνές κυνηγίου και πάνω αυτά τα γάλματα είναι εχμάλωτοι δάκες, έχει ζωφόρο και έχει και, ανάγλυφα της εποχής του Κωνσταντίνου και οδεύουμε προς την αγορά της Ρώμης, το Φόρο Ρωμάνο και αμέσως βλέπουμε την αψίδα του Τίτου. Ανοιγέρθηκε το 81 μετά Χριστό από τον αυτοκράτορα Δομητιανό αυτοκράτορα για να τιμήσει τον αδελφό του Τίτο και τον πατέρα του τον Βεσπασιανό τον αυτοκράτορα. Η αφιέρωση επάνω στην αψίδα του Τίτου και βλέπαμε ολόκληρη την αψίδα και στο εσωτερικό μέσα είναι η θριαμβευτική πομπή των λαφύρων που πήρε ο Τίτος το 68 από την Ιουδαία, από την Ιερουσαλήμ και μεταφέρουν την επτάφωτο λιχνία. Ολόκληρη η αψίδα του Τίτου οικοδομήθηκε όπως είπα το 81 για να τιμηθεί ο Τίτος και ο πατέρας τους ο Βεσπασιανός και οδεύουμε προς την μέσα στην αγορά το Φόρο Ρωμάνο, πάλι η αψίδα του Τίτου και υπάρχει ένας ναός ωραιότατος ο οποίος είναι του Ρωμίλου. Κανείς δεν μπορεί και με βεβαιότητα να πει σε ποιον ήταν αφιερωμένος ο επωνομαζόμενος ναός του Ρωμίλου, πάντως όχι στον ιδρυτή Ρώμης Ρωμίλο, ούτε και στον γιο του αυτοκράτορα Μαξέντη. Ο ναός, είμαστε στο εσωτερικό του ναού, είναι ένα μικρό μουσείο με αγάλματα του 3ου και 2ου αιώνα π.Χ. και οπωσδήποτε δεσπόζουν μέσα τα γάλματα των Διοσκούρων, προστάτε της Ρώμης, του Κάστορα, του Θνητού και του Πολυδεύκη, τα αδέλφια της ωραίας Ελένης, η θεή της Σπάρτης, ήταν μεγάλη θεή και τιμόταν από τη Ρώμη. Εδώ είναι τοιχογραφία του 12ου αιώνα, όταν ο ναός του Ρωμίλου είχε γίνει προεξοχή του ναού Κοσμά και Δαμιανού στα χριστιανικά χρόνια και ο Τρούλος επάνω. Το κτίσμα είναι νεότερο, επάνω σε θεμέλια του ναού του Ρωμίλου και πάλι βλέπουμε το εσωτερικό του ναού του Ρωμίλου με τα γάλματα, τα σπασμένα των Διοσκούρων, Κάστορα και Πολυδεύκη, 3ος αιώνας π.Χ. Εδώ ένας μικρός βωμός, λατινικά γράμματα επάνω. Και όπως είπα, είχε χρησιμοποιηθεί ως χριστιανική εκκλησία πρόναος, γι' αυτό έχει σωθεί. Οι πόρτες είναι αυθεντικές αυτές, είναι του 3ου αιώνα π.Χ. Έχουν αφαιρεθεί βέβαια διακοσμήσεις, χάλκινες βαριές πόρτες και είναι πάρα πολύ αξιόλογες οι πόρτες στο ναό του Ρωμίλου και αμέσως βλέπουμε το ναό της Φαυστίνας. Και αμέσως βλέπουμε ένα από τα πιο ασυνήθιστα αξιοθέατα της ρωμαϊκής αγοράς, είναι η μπαρόκ πρόσωψη της εκκλησίας του Σαν Λορέντζο, in Miranda, που υψώνεται πάνω από τα προπύλα ενός ρωμαϊκού ναού του 141 μετά Χριστό. Ο αυτοκράτορας Αντωνίνος Πίος εφαίρεσε τον ναό στην εκλειπούσα σύζυγό του Φαυστίνα. Ο ναός της Φαυστίνας, μετά το θάνατό του, ο ναός αφιερώθηκε ξανά, αυτή τη φορά και στους δύο. Τον 11ο αιώνα μετατράπηκε σε εκκλησία, καθώς θεωρούνταν ότι εδώ είχε καταδικαστεί σε ο Άγιος Λαυρέντιος. Η σημερινή εκκλησία, είμαστε μέσα στην αγορά το Φόρο Ρωμάνο, αριστερά γίνονται επισκευές και δεν επιτρεπόταν η είσοδος και μπροστά μας ορθώνεται η μεγαλοπρεπής αψίδα Σεπτίμιου
Σεβίρου του Αυτοκράτορα, η οποία ανηγέρθηκε το 203 μετά Χριστό η Αψίδα, όπως τη βλέπουμε από μακριά. Αυτά είναι διάφορα σπάργανα μαρμάρων, σκαλιστά και μου άρεσαν και τα πήρα, από διάφορα κτίρια επάνω στην Ρωμαϊκή αγορά. Ωραίο αυτό το... και εδώ είναι πάλι η διάδρομη μέσα στην Ρωμαϊκή αγορά. Αριστερά είναι ο ναός των Εστιάδων, δεν επιτρεπότανε γιατί γίνονται εργασίες μέσα στην Ρωμαϊκή αγορά, και αυτός είναι ο Κίωνας, η κολόνα του Φωκά, ύψους 14 μέτρων, και όπως φαίνεται ο δρόμος, και κάτω βρίσκεται και η κουρία, η σύγκλητος της αρχαίας Ρώμης. Το αριστερό μέρος γίνονταν εργασίες και δεν επιτρεπότανε να πάμε, όπου ήταν, και εδώ είναι ο Κίωνας του Φωκά, ύψος περίπου 14 μέτρων, και αυτός είναι αριστερά ο ναός του Κρόνου και ο ναός των Διοσκούρων. Έχουν μείνει σπάργανα, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα. Στο χώρο δεσπόζει βέβαια η αψίδα του Σεμπτιμίου Σεβίρου, και δίπλα είναι ο ναός του Αγίου Μαρτίνου, και αυτή η θριαμβευτική αψίδα είναι ένα από τα εντυπωσιακότερα και καλύτερα διατηρημένα μνημεία της Ρωμαϊκής αγοράς. Ανηγέρθηκε το 203 μετά Χριστό για τη 10η επέτειο της στέψης του Σεπτίμιου Σεβίρου. Τα ανάγλυφα έργα μνημονεύουν τις νίκες του Αυτοκράτορα στην Παρθία, το σημερινό Ιράκ και Ιράν και την Αραβία. Αρχικά η επιγραφή στην κορυφή της αψίδας ήταν αφιερωμένη στο Σεμπτίμιο και τους δύο γιους του, Καρακάλα και Γέτα. Όμως μετά τον θάνατό του, του Σεπτιμίου, ο Καρακάλας δολοφόνησε τον αδελφό του Γέτα και αφαίρεσε το όνομά του από την επιγραφή. Παρόλα αυτά, οι τρύπες από τα καρφιά που συγκρατούσαν τα γράμματα του ονόματος του Γέτα διακρίνονται ακόμα και σήμερα. Κατά το μεσαίωνα, στην κεντρική αψίδα που ήταν μισοθαμένη κάτω από τα συντρίμια, στεγαζόταν ένα κουρίο, καθώς βλέπουμε αυτή την υπέροχη αψίδα του Σεμπτιμίου Σεβίρου, η οποία ανηγέρθηκε το 203 μετά Χριστό, οι κολόνες και διάφορα ανάγλυφα, και όπως σε όλα τα στη Ρώμη, το οποίο ήταν εκτιθεμένα για πάνω από 2.000 χρόνια, 1.800 χρόνια, έχουν φαγωθεί. Εδώ είναι η Δούλη, από το πάνω μέρος φαίνεται η αψίδα, ίσως είναι το μεγαλόπρεπο, και αυτός είναι απέναντι ο ναός του Κρόνου, οι κολόνες ότι έχουν μείνει, και δίπλα είναι ο ναός των Διοσκούρων με τρεις κολόνες, η κολόνα του Φωκίωνα. Αυτός είναι ο ναός του Κρόνου, όπως φαίνεται στο σημείο αυτό, η αψίδα του Σεπτίμιου Σεβίρου και διάφορα άλλα κτίρια στην Ρωμαϊκή αγορά, το Φόρο Ρωμάνο, όπως τον αναφέρουν, διάφορα άλλα κτίρια, βοηθητικά, βασιλικές, οι κολόνες αυτές αναστηλωμένες, και πάνω είναι το Καπιτόλιο με τα δύο μεγάλα μουσεία του Μάρκου Αυριλίου, ο ναός του Κρόνου, πάλι φαίνεται. Αυτές οι κολόνες, το πρόστο έχει μείνει από το ναό, και εδώ είναι πάλι αυτές οι κολόνες στο Φόρο Ρωμάνο όπως υπάρχουν. Αυτός είναι ο ναός των Διοσκούρων, έχουν μείνει μόνο τρεις κολόνες, και πάλι ξαναβλέπουμε την περίφημη και όμορφη αψίδα Σεπτίμιου Σεβίρου. Όταν τα αρχαία έχουν εκτεθεί για 1.800 χρόνια, οπωσδήποτε είναι φαγωμένα. Εδώ φαίνεται ολόκληρη αγορά. Στο αριστερό μέρος υπήρχε και ερείπια της Εστιάδος, αλλά γίνονταν έργα και δεν μπορούσα να πάω να τα δω. Πάντα ήταν κατοικήσιμο το σημείο, και στα χριστουγεννικά χρόνια είχαν φτιάξει διάφορες εκκλησίες, και το βράδυ είχα πάει στην αγορά και στο Κολοσσέο και πήρα τη νύχτα φωταγωγημένη την αψίδα του Κωνσταντίνου, η οποία αφιερώθηκε το 315 στον Μέγα Κωνσταντίνου επί της νίκης του, επί του Μαξεντίου, και έγινε μονοκράτορας, και το ανεγείρανε προς τιμή του οι Ρωμαίοι αυτή το θριαμβευτικό τόξο, η οποία όλη έχει γίνει από μάρμαρα, από άλλα κτίσματα της Ρώμης το βράδυ. Στα μετάλλια είναι σκηνές κυνηγίου, είναι αρκετά πλατιά
η αψίδα, πάρα πολύ ωραίο κτίσμα, 315 ανοιγέρθηκε, επάνω τα γάλματα είναι δακών εχμαλώτων όπως φαίνονται, και οι όμορφες κορινθιακοί κύονες, διάφορες άβρες κοσμούν την αψίδα, αλλά όπως είπα, όταν τα έργα τέχνης εκτίθενται για 1800 χρόνια, ο χρόνος τα έχει φάει και έχουν χαθεί οι επιφάνειες και οι λεπτομέρειες από τα δάχτυλα, τις μύτες και τα μάτια. Και πάλι την ημέρα, όπως φαίνεται, η αψίδα του Κωνσταντίνου δίπλα στο Κολοσσέο, οι δάκες επάνω, η επιγραφή της Ικλίτου αφηρημένη στον Κωνσταντίνο, και είναι ένα φόρο Ρωμάνο, το Κολοσσέο, το μεγάλο αμφιθέατρο, 72 μετά Χριστό άρχισε να χτίζεται από τον αυτοκράτορα Βεσπασίανο, και πάνω στη λεωφόρο που πάει προς το Κολοσσέο, στη σημερινή Ρώμη, έχουν τοποθετηθεί μεγάλοι οι πρωταρχικοί αυτοκράτορες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εδώ είναι ο Τραϊανός, ο Κλάβδιος, και αυτός είναι ο Οκταβιανός Αύγουστος, ο ιδρυτής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο οποίος πέθανε το 14 μετά Χριστό του, και εδώ είναι ο Κλάβδιος, η μετέπειτα αυτοκράτορες. Ο Κλάβδιος ήταν και στα χρόνια που έζησε ο Ιησούς Χριστός, και αυτό είναι ένα ωραιότατο άγαλμα στο Βιτόριο Εμμανουέλε της Ρώμης.